θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Ότι δεν έχει να κάνει με το παραλάβαμε καμένη γη, ούτε ότι οι άλλοι τα κάνανε στραβά και εμείς θα τα κάνουμε ίσια. Έχει να κάνει με το να ενημερώσουμε τον λαό της Καβάλας, το Δήμο της Καβάλας, σε τι κατάσταση βρίσκεται, καλή ή κακή, θα το διαπιστώσετε στην πορεία, βρίσκεται η ΔΕΙΑΚ. Να θυμίσω, γιατί το είπαμε και προχθές, ότι το σύνολο των παραπώνων για ό,τι υπάρχει ή ακόμη και για επισημάνσεις των βλάβεων, θα ξαναπώ το νούμερο, είναι το νέο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο έχουμε κάνει, είναι το 2513-500.000. Ξεκινώντας από το κεντρικό αντλιοστάσιο των Αμισιανών. Εκεί έχουμε 4 αντλίες κανονικά σε λειτουργία, οι οποίες είναι από την δεκαετία του 70. Είναι δηλαδή παλιές. Αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργοβόρες. Ήδη έχει ξεκινήσει, θα σας πει ο κύριος Λογκάρης, μια διαδικασία να αντικατασταθούν όλες. Όταν αντικατασταθούν και θα είμαστε πιο ασφαλείς σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του δικτύου, θα έχουμε νερό δηλαδή με μεγαλύτερη ασφάλεια και δαπανώντας λιγότερη ενέργεια. Το εφεδρικό αντλιοστάσιο που υπάρχει απέναντι στα Αμισιανά. Το 2014 έχει γίνει μια μεγάλη κλοπή και λαιλασία στο εφεδρικό αντλιοστάσιο, που σημαίνει ότι ξυλώθηκαν κομμάτια αντλιών, ξυλώθηκαν οι μετασχηματιστές, ξυλώθηκαν καλώδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε και τόσο ασφαλείς αν συμβεί κάτι στον κεντρικό αγωγό που φέρει νερό από τις πηγές της Βοϊράνης. Σε ό,τι αφορά τον ορεινό όγκο τώρα, είναι πολύ κοστοβόρο για τη ΔΕΙΑΚ να στέλνει νερό από τον κάμπο του κρυονερίου στο Λυκόστομο. Υπάρχουν δηλαδή αντλιοστάσια στη μέση και στέλνουμε νερό από τον κάμπο του κρυονερίου, πηγαίνει Βουνοχώρη, πηγαίνει Λιμιά, πηγαίνει Λυκόστομο. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί πέρα από τα δίκτυα ίδρευσης, διότι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες τρέχουν αυτό το διάστημα είναι κυρίως χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρευσης. Εκτός από αυτά τα έργα υπάρχουν και έργα τα οποία βάζουν τη ΔΕΙΑΚ σε μια καινούρια εποχή, θα έλεγα. Και ποια είναι αυτά τα έργα? Είναι το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ελέγχου διαρροών, δηλαδή ένα σύστημα τηλελέγχου τηλεχειρισμού των δικτύων της, το οποίο έργο αυτό προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου έχει δημοπρατηθεί και είμαστε στην διαδικασία πριν από τον τελικό έλεγχο από το ΗΜΕΠΕΡΑ και την υπογραφή της σύμβασης. Υπάρχει ένα άλλο έργο το οποίο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για απομακρυσμένη ανάγνωση μετρήσεων. Αυτό είναι προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά την προμήθεια 10.000 ρολογιών με τα οποία θα γίνεται απομακρυσμένη ανάγνωση. Κανείς δεν είπε ότι κινδυνεύει η ΔΕΙΑΚ. Το πρόβλημα ρευστότητας εξακολουθεί να υπάρχει, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, σκεφτείτε ότι από 800 πόσες χιλιάδες ευρώ ήταν τα χρέη προς τρίτους, είμαστε στις 650.000 αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι η ΔΕΗ από 355.000 που ήταν το χρέος, αυτή τη στιγμή κυνηγάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ εμπρόθεσμα και να κερδίσουμε και το 5% της έκπτωση που έχει. Δεν λέει κανείς ότι η ΔΕΙΑΚ καταραίει, έτσι. Απλά πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί μείναμε πολύ πίσω. Πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή μεγάλο κομμάτι του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο κοστίζει πολύ. Πρέπει να αλλάξουμε τον στόλο των οχημάτων που λέει ο Δήμαρχος, τα οποία είναι πλέον σαράβαλα, είναι 20ετίας οχήματα και πλέον. Ήδη την περασμένη εβδομάδα ήρθαν 2 νέα οχήματα για τα συνεργεία. Ήδη έχουμε προχωρήσει με το τσαπάκι, έχει περάσει από συμβούλια. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το διαγωνισμό, να πάρουμε καινούριο τσαπάκι. Θα προχωρήσουμε και για φορτηγό με γερανό για να κάνουμε τη δουλειά μας όποτε θέλουμε εμείς. Δεν λέμε ότι καταραίει η ΔΕΙΑΚ, εννοείται. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα master plan, ας το πούμε έτσι, το οποίο όποιος το ακολουθεί από εδώ και πέρα, η ΔΕΙΑΚ μόνο θα κερδίζει και δεν έχει να χάσει. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά
Δηλαδή, υπάρχει που δεν, σε μια συνέντευξη δεν μπορείς να τα πεις. Υπάρχει η λιματολάσπη. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τι γίνεται η λιματολάσπη, τι χρησιμοποιούμε αυτικά από τη λιματολάσπη,